Κύριε Χρυσαλά, οι παλμοί της καρδιάς σας έχουν αποκατασταθεί ακόμα? Εντάξει, σιγά σιγά. Τουλάχιστον κάναμε μια καλή εμφάνιση, θεωρώ, με τον Απόλλωνα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλειστό. Ξεφύγαμε εμείς το σκορ στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό μας βοήθησε σε κάποια κακά διαστήματα που είχαμε στο δεύτερο να κρατήσουμε τη διαφορά και να πάρουμε, νομίζω, ένα ντέρμπι και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όλη την ομάδα. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το απόψινο παιχνίδι? Στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Με τρομερή άμυνα. Νομίζω τα rebound τους κρατήσαμε καλά στα rebound και θεωρώ ότι και το αμυντικό transition. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα στατιστικά του τελικά, αλλά νομίζω ότι είχαμε δώσει έμφαση στα rebound και στο defensive transition. Και νομίζω ότι αυτά τα κάναμε καλά. Δεν φάγαμε πολλούς πόντους από εκεί. Και η πολύ καλή μας εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο μας κράτησε και για το δεύτερο. Και στο τέλος νομίζω κέρδισε αυτός ο οποίος ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένος στις τελευταίες φάσεις, στις βολές, στα... Εγώ είχα δει και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι Μάλλοροι και Παντούροι όταν ο Απόλλωνας προσπάθησε να πιέσει στην τελευταία περίοδο για να επανέλθει στο παιχνίδι και θα ήθελα ένα σχόλιο επί τούτου. Εντάξει, εμείς στην ομάδα μας έχουμε πολύ έμπειρα παιδιά. Ο Γρηγόρης έχει παίξει, έχει μια απίστευτη καριέρα πίσω του και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τους ξένους παίχτες που έχουμε. Οι ξένοι παίχτες οι οποίοι έχουμε είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, πάρα πολύ καλά παιδιά και έχουμε κάνει ένα ωραίο σύνολο μαζί με τα έμπειρα παιδιά τα οποία έχουμε. Νομίζω ότι μέσα στο γήπεδο μας είμαστε αρκετά δυνατοί, διαχειριζόμαστε καταστάσεις και το δείξαμε νομίζω και με τον κεραυνό αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, επειδή σίγουρα ήρθε και ένα νέο παιδί, ο Νίκ, και μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε τα κακά διαστήματα που έχουμε κατά περίοδους. Οπότε, όσον αφορά για τη δήλωση, εντάξει, είναι πολύ έμπειρα παιδιά και ο Γρηγόρης και ο Κύπρος και ο Νίκος, ο Χαραλάμπους. Είναι παιδιά που είμαστε 3 χρόνια μαζί, έτσι. Δουλεύουμε 3 χρόνια μαζί, έχουμε ανέβει 2 κατηγορίες. Με την ομάδα και υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη προς αυτούς. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση για τον Νίκ Μπάνιαρτ. Με δύο μέρες έχει στην Κύπρο το παιδί, όμως βάψε πραγματικά τον είδαμε να κάνει σπουδαία πράγματα, μεταξύ αυτών και 3 καρφώματα στο παιχνίδι. Τι να περιμένουμε άλλο να δούμε από αυτό το παιδί? Εντάξει, ο Νίκ είναι ένα αθλητικό παιδί, το οποίο μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5. Μπορεί να μαρκάρει, να παίξει και με άμυνα με αλλαγές, να μαρκάρει τους πάντες. Είναι τρομερά αθλητικός, τρομερά αλτικός. Και πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ. Τρεις-τέσσερις μέρες είμαστε μαζί. Έχουμε γνωριστεί και είναι ένα απίστευτο παιδί, πολύ καλό παιδί. Ακούει, εκτελεί τις εντολές στο 100% και δίνει τεράστια ενέργεια στην ομάδα. Έλειπε αυτό από την ομάδα. Αυτή η ενέργεια που δίνει ο Νίκ στα rebound, στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, αυτή η ενέργεια βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Όπως είχε ξεκλείδωσε λίγο για τον Ορλάντο. Μάλιστα, και τώρα που μου το είπατε, να ρωτήσω ακόμα κάτι για το πώς προβάλλει η συνέχεια της ομάδας από ψυχολογικής πλευράς μετά το απόψινό παιχνίδι, γιατί σίγουρα είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή, όπως τη βλέπω εγώ, η απόψινή. Ναι, είναι μια νίκη ψυχολογίας. Ο Απόλλωνας είναι μια πολύ καλή ομάδα, πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Και συγχαρητήρια και στον coach για την καλή δουλειά που έχει κάνει, πραγματικά. Και είναι μια νίκη ψυχολογίας μέσα στο γήπεδό μας, πραγματικά. Η συνέχεια είναι το επόμενο παιχνίδι με τον Αποέλ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε για να μιλήσετε στην κάμερά σας και όπως ευχηθήκαμε και στον συνάδελφό σας, τον κύριο Κουκούρια, και σε εσάς, κάθε επιτυχία στην συνέχεια για την ομάδα σας.